Τώρα θα πάμε σε υποχρεωτική φοιτηση από 4 ετών στα νηπιαγωγεία. Υπάρχει αυτή η πρόθεση από πλευρά Υπουργείου Παιδείας και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ως ΠΟΕ θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, γιατί ήταν και δική μας θέση, πάει για διαχρονική θέση προς τα κάτω επέκταση της υποχρεωτικής δημόσιας προδημοτικής εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι είναι πολλαπλά έτσι τα ωφέλη από αυτό και όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι και τα παιδιά, το πόσο δηλαδή επωφελούνται, αλλά και βεβαίως ως αν θέλετε μια κοινωνική παροχή, αφού έτσι υπάρχει, καταγράφεται και η πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης να προχωρήσει σε πολιτικές που να εναρμονίζεται η επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι πόσο σημαντική είναι μια τέτοια εξέλιξη. Ενώ τώρα είναι 4 χρόνια και 8 μήνες. 4 χρόνια και 8, μάλιστα, και 8 μήνες, όπως πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Και αυτό θα ισχύει από πότε? Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, έτσι, σύμφωνα με το σχεδιασμό ο οποίος μας έχει έτσι ανακοινωθεί. Αυτό προτίθεται να ισχύει, προτίθεται να πάρει σάρκα και οστά, αν θέλετε, το 2023. Εδώ επιτρέψτε μου να καταθέσω ότι ως ΠΟΕΤ, έτσι, αν και έχουμε αρχικά τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη συνάντηση, που έτσι ήταν, αν θέλετε, η αρχή του διαλόγου, επισημαίνουμε έτσι, επιτρέψτε μου να επισημάνω κάποια ζητήματα. Είναι σημαντικό η όποια εκπαιδευτική πολιτική να γίνεται με σωστό σχεδιασμό, έτσι, και με σωστό προγραμματισμό πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Επομένως, αυτό θα καταθέσουμε και τις επόμενες μέρες και γραπτός με επιστολή μας προς το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να πούμε ότι γενικότερα η προδημοτική εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, είναι κάτι το οποίο εντοπίζουμε ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και μάλιστα έχουν αναδειχθεί, αν θέλετε, και τον τελευταίο χρόνο και λόγω της πανδημίας, αλλά και προς τα πάνω επέκταση της παραμονής των παιδιών στην προδημοτική εκπαίδευση. Θυμίζω ότι για φέτος το όριο εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση ήταν τα 6 χρόνια, διαφοροποιήθηκε δηλαδή. Εδώ, για παράδειγμα, καταγράφηκαν κάποια ζητήματα, όπως ήταν οι κτηριακές εγκαταστάσεις που να μπορούν να καλύψουν τα περισσότερα παιδιά τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν στην προδημοτική εκπαίδευση. Επομένως, υπάρχουν ήδη ζητήματα ανοιχτά. Βεβαίως το καταγράφουν ως θετική εξέλιξη την προς τα κάτω επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης, δημόσιας προδημοτικής εκπαίδευσης, αλλά θέλουμε να καταθέσουμε και τη θέση μας ότι όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να επιληθούν και τα ήδη υπαρκτά ζητήματα που υπάρχουν στην προδημοτική, αλλά και να γίνει με σωστούς σχεδιασμούς και προγραμματισμούς από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή να καταθέσουμε όλα αυτά που έχω αναφέρει και γραπτός προς το Υπουργείο για να ξεκινήσει τέλος πάντων ουσιαστικός διάλογος. Μάλιστα. Με τα κρούσματα στα δημοτικά, η εικόνα που εισπράτετε εσείς και από τους συναδέλφους, ποια είναι? Τώρα άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι καθηγητρά, είπε εκπαιδευτική, δεν ξέρω αν αφορά και τους δασκάλους, ότι πάνε λέει στα σχολεία και είναι θετική στον κορονοϊό. Το έχω ακούσει και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα έτσι να μου δοθεί ο χρόνος για να κάνω ένα σχόλιο. Εκείνο που πρέπει να καταθέσω, κύριε Νικήτα, είναι ότι εδώ και 2 χρόνια που η πανδημία ταλανίζει την εκπαίδευση, έχει καταγραφεί ο επαγγελματισμός και η ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών μας. Και είναι κρίμα, έστω και αν αυτό ισχύει, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια ενημέρωση δεν έχει φτάσει κοντά μας. Έστω και στο χειρότερο σενάριο, αν ισχύει κάτι τέτοιο, νομίζω λαθασμένα δίνουμε σημασία στο δάσος και αφήνουμε έξω στο δέντρο και αφήνουμε έξω το δάσος, δηλαδή όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς που δίνουν καθημερινά μάχη, έτσι, για να διατηρηθούν τα πρωτόκολλα στα σχολεία. Δεν είπε ότι δεν κάνουν τα πρωτόκολλα οι υπόλοιποι, απλά είπε ότι υπάρχουν και αυτές οι μονάδες, οι ελάχιστοι, που το κάνουν και αυτό και καλό θα ήταν να μην το κάνουν. Όχι, δεν αφισβητεί κανείς, η δουλειά σας είναι άψογη και μπράβο σας. Ναι. Κύριε Κυριάκου, ναι, αυτό λέω, ότι ναι. Είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν, σας λέω, δεν έχει φτάσει κοντά μου κάτι τέτοιο. Γενικότερα όμως, σαν πρακτική, εννοείται ότι οποιοσδήποτε πολίτης είναι κρούσμα, πρέπει να ακούσει τις οδηγίες και σπίτι, να παραμείνει, ναι, κλπ. Επομένως, ας παραμείνουμε στο πρώτο κομμάτι, κύριε Κυριάκου, αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι κάποιες φορές, ξέρετε, με το να δίνουμε σημασία σε
σε κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Χάνουμε όλο το υπόλοιπο το ουσιαστικό, λέτε. Τώρα εδώ βλέπω την Παρασκευή Δημοτική Εκπαίδευση στη Λευκοσία, κανένα κρούσμα, στη Λεμεσό 3 και στην Πάφο 2. Ήταν 5 κρούσματα την Παρασκευή, ο αριθμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ναι, γενικότερα το παρακολουθούμε και εμείς, κύριε Κυριάκου, με τον έλεγχο που έχει ξεκινήσει από φέτος σε αριθμό δημοτικών σχολείων. Όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, φαίνεται ότι ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφονται να είναι έτσι αρκετά χαμηλός. Βεβαίως το παρακολουθούμε, βεβαίως είμαστε σε εγρήγορση, ακριβώς για να δούμε με ποιο τρόπο έτσι διορθώνεται, αν μπορεί να διορθωθεί οτιδήποτε. Βεβαίως αναμένουμε και τις εισηγήσεις των ειδικών, έτσι, επομένως είναι κάτι που παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βασιλείου. Να είστε καλά.